Γαζάκια που έβαλαν άγνωστοι στην οδό Δελιγιάννη. Στην οδό Δελιγιάννη βρίσκεται λοιπόν και η Έλλη Κασεόλου με το συνεργείο του Sky. Γιατί για να δούμε τι έγινε. Γιατί έχει και συνέχεια, είναι ενδιαφέρουσα. Για πάμε να δούμε. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. 2:30 λοιπόν τα ξημερώματα. Άγνωστοι προσέγγισαν το κτίριο που βλέπετε τη στιγμή, ναι. Στην οδό Δελιγιάννη 50. Τα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής εκεί. Τα γραφεία, μπράβο, τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Με δύο οχήματα λοιπόν άγνωστα άτομα προσέγγισαν το κτίριο και αφού αναρριχήθηκαν με πτυσσόμενη σκάλα στο δεύτερο όροφο που βρίσκονται εκεί τα βλέπουμε γραφεία, το πανό δηλαδή. Έσπασαν... Ακριβώς. Έσπασαν λοιπόν την τζαμαρία, πέταξαν γκαζάκια στον εσωτερικό χώρο, 4 γκαζάκια, προκαλώντας έτσι μία μικρή έκταση πυρκαγιά σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες. Ναι. Στη συνέχεια λοιπόν έγιναν αντιληπτοί, καταδιώχθηκαν οι δράστες από αστυνομικούς και στη συμβολή στη συνέχεια των οδών Πατησίων και Σολομού, ένα από τα οχήματα των δραστών συγκρούστηκε με αστυνομικό όχημα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό των επιμενόντων αστυνομικών, οι οποίοι διακομίστηκαν με αστυνομίας ή με ένα από αυτά που συμμετείχαν στην καταδίωξη, Έλλη. Κατά πάσα πιθανότητα με ένα από αυτά που συμμετείχαν, μάλιστα, στην καταδίωξη. Οι αυτά δεν είναι οι πρώτες πληροφορίες. Διέφυγαν ακριβώς. Το περιστατικό έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική και ενεργούνται βέβαια προς το παρόν και αναζητήσεις για τον εντοπισμό και την σοβαρό περιστατικό. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Ξαναλέμε, τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην οδό Δελιγιάννη 50, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου είχαμε αυτή την επίθεση νωρίς τα ξημερώματα. Έλλη, σε ευχαριστούμε πολύ.